ομιλία θα στοχεύσει στο τέλος να μιλήσουμε και να καταλάβουμε αν αυτά τα φαινόμενα που δημιουργούνται καθημερινά, γιατί έχουν φτάσει σε καθημερινό επίπεδο, είναι όντως λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι μύθος και αλήθεια. Ποιοι είναι οι υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι? Οι υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία μετεωρολογικών, υδρολογικών και κλιματικών φαινομένων που μπορούν να αποτελέσουν απειλή πρώτα για τη ζωή, μετά για την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Έτσι, τι είναι η υδρομετεωρολογία? Βασικά η υδρομετεωρολογία είναι κάτι το οποίο εφεύραμε εμείς οι υδρομετεωρολόγοι. Βασικά προσπαθούμε να φέρουμε κοντά την υδρολογία, δηλαδή τα επιφανειακά ύδατα και την επιστήμη της μετεωρολογίας για να μπορέσουν να συνδυαστούμε. Γιατί ένας υδρολόγος είναι τελείως άχρηστος αν δεν ξέρει ποια είναι το input, ποια είναι η είσοδός του. Η είσοδός του είναι οτιδήποτε έρχεται από τη βροχή. Δεν μιλάμε για υπόγεια ύδατα, τα οποία προέρχονται από το λιώσιμο των πάγων, προέρχονται από εσωτερικά ύδατα. Μιλάμε για οτιδήποτε έρχεται από την ατμόσφαιρα. Οπότε αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν. Και επίσης πρέπει να δώσουμε έμφαση στη μελέτη και στην πρόγνωση των ακραίων υδρομετεωρολογικών γεγονότων. Όντως τα υδρομετεωρολογικά γεγονότα, και διάβασα και μια τελευταία ομιλία του καθηγητή, του μομπελίστα μας, του κυρίου Ζερεφού, ο οποίος μάλιστα αυτός κάνει και μελέτες για την Τράπεζα της Ελλάδος, και η Τράπεζα της Ελλάδος κάθε χρόνο βγάζει ένα δελτίο, μία μελέτη για να μπορέσει να δει ποιες επιπτώσεις είναι της κλιματικής αλλαγής ή ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των καιρικών φαινομένων όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Λοιπόν, και ο κύριος Ζερεφός είπε το εξής, ότι, και θα το δούμε και παρακάτω, ισχύει αυτό. Αυξάνεται η ξηρασία, μειώνονται οι βροχοπτώσεις, αυξάνονται όμως πολύ επικίνδυνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και θα συνεχίζονται να αυξάνονται και η διατασή τους και η συχνότητά τους. Ποιοι είναι οι υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι? Ξεκινάμε από τις πλημμύρες. Προκαλούνται συχνά από υπερκαταιγίδες, τροπικούς κυκλώνες και ανεμοστρόβους. Δεξιά βλέπετε δύο φωτογραφίες από δύο υπερκαταιγίδες. Ο αριθμός των πλημμυρών συνεχίζει και αυξάνεται σταθερά μαζί με τις ξηρασίες. Έτσι, είναι δύο πράγματα τα οποία μπορεί να σας φαίνονται τελείως μη αλληλένδετα, αλλά είναι αλληλένδετα. Έχουν καταστεί οι πιο θανατηφόρες καταστροφές τις τελευταίες δεκαετίες, μαζί με τις ξηρασίες, επαναλαμβάνω. Η αύξηση των ζημιών από τις πλημμύρες οφείλεται επίσης στη μεταβλητότητα του κλίματος. Αυτό μας λέει ότι έχει προκαλέσει αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές όπως είναι στο βόρειο κομμάτι του ημισφαίρου. Όμως ισχύει και για το νότιο κομμάτι του ημισφαίρου. Στον Αμαζόνιο, λόγω της αποξήλωσης και λόγω της αλλαγής χρήσης γης, όπως θα δούμε και παρακάτω, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα και έχει αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής. Οι πλημμύρες μπορεί να είναι θανατηφόρες, ιδιαίτερα όταν φτάνουν χωρίς προειδοποίηση. Και το γράφω με μαύρο αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι στο the point που λέμε. Δηλαδή, εδώ είναι η ιστορία. Και εδώ είναι όλο το σχέδιο που πρέπει όλη η πολιτική προστασία να δώσει βάση στην προειδοποίηση. Γιατί αν ξέρει ο άνθρωπος, αν ξέρει ο πολίτης ότι σε 3 ώρες, σε 6 ώρες, σε ένα 12ωρο έρχεται ένα τέτοιο πολύ ακραίο φαινόμενο, σίγουρα θα προσπαθήσει να προστατευτεί και αν δεν μπορεί ή δεν προλαβεί να προστατευτεί, να φύγει. Η ζωή είναι πιο σημαντική από τις υλικές αξίες, έτσι. Κατολισθήσεις, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο πρόσφατα έχουν ξεκινήσει πολλοί επιστήμονες, ιδιαίτερα γεωλόγοι και υδρολόγοι, δεν άπτεται επί του αντικειμένου μου, αλλά το βάζω μέσα γιατί συνδυάζεται και είναι συνδυασμένο με την επιστήμη της υδρολογίας και υδρομετεωρολογίας. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με κατολισθήσεις, οι οποίες αυτές προκαλούνται μετά από ένα πολύ έντονο ακραίο καιρικό φαινόμενο και φυσικά λόγω κάποιων γεωλογικών συνθήκων δημιουργούνται κατολισθήσεις. Παραδείγματος χάρη μετά από κάποιες πυρκαγιές, λόγω της αποξήλωσης, υπάρχει πιθανότητα να μετά από κάποιο πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, μετά από μια πολύ έντονη βροχόπτωση, να έχουμε κίνηση αυτών των υλικών
τα οποία φερτά υλικά θα κατευθυνθούν στη θάλασσα και οτιδήποτε υπάρχει ενδιάμεσά τους θα το καταστρέψει. Δεν σταματάει. Υπάρχουν στη Βόρεια Καλιφόρνια πολύ και μεγάλες τρομακτικές καταστροφές από κατολιστήσεις, αυτά ονομάζονται στα αγγλικά landslides, μεταφορά φερτών υλικών λάσπη, η οποία όχι μόνο έπληξε, κατέστρεψε τα πάντα. Οι υπερκύτταρες καταιγίδες όμως συνδυάζονται και με τους ανεμοστρόβιλους. Όπως γνωρίζετε και σίγουρα θα το έχετε δει όλοι σας εδώ, δεν ξέρω αν είσαστε μάρτυρες κάποιου ανεμοστρόβιλου ή υδροστρόβιλου. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι αριθμούς εμφανίσεων ανεμοστρόβιλων και υδροστρόβιλων όπως θα δούμε παρακάτω. Η όλη φυσική πίσω από αυτό, δεν θα μπούμε σε βάθος, είναι αυτές οι υπερκύτταρες καταιγίδες, είναι τεράστιες περιστρεφόμενες καταιγίδες που έχουν πολύ μικρή ζωή, δεν είναι της τάξης των ωρών, ίσως και δυο και ίσως λιγότερο από 12 ώρες, έτσι, και συνδυάζονται με πολύ μεγάλη ένταση προκόπτωσης, μεγάλο μέγεθος χαλαζιού, το οποίο χαλάζι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις ακροκαλλιέργειες, όπου συνδέονται και με ανεμοστρόβιλους. Και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε πολύ έντονα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα και λόγω της, των θερμών και των ψυχρών ρευμάτων που συνδυάζονται, δημιουργούν αυτή τη στροφή ή στροφορμή. Αυτά ονομάζονται μεσοκύκλωνες, φτάνουν περίπου μέχρι και την τροπόπαυση, η τροπόπαυση είναι πάνω από τα 10 χιλιόμετρα και η έκτασή τους είναι maximum, έχουμε δει, μέχρι 40 χιλιόμετρα. Το προσινό κομμάτι, όπως βλέπετε, συνδυάζεται από ένα wall cloud, λέγεται αυτό, είναι, ονομάζεται σύννεφο τείχος, έτσι μπορούμε να το πούμε, όπου εμφανίζονται πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα με πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι μπορούν να είναι στη τάξη των 60 χιλιόμετρων την ώρα και ίσως και 60 μιλίων την ώρα. Και συνήθως το χαλάζι έρχεται προς τα πίσω, γιατί έχουμε τις έντονες ανωδικές και καθοδικά ρεύματα, οπότε το χαλάζι, να σας ενημερώσω, δημιουργείται, είναι βροχοσταγόνες, οι οποίες λόγω των έντονων ανωδικών ρευμάτων ανεβαίνουν μέχρι την τροπόπαση, ψύχονται εξωτερικά και μετά, επειδή είναι ελαφριά, κατεβαίνουν. Επειδή όμως, καθώς κατεβαίνουν, ο άνεμος είναι πολύ έντονος και τα ξανανεβάζει, οπότε κάνει αυτή την κυκλική κίνηση. Μόλις το βάρος ξεπεράσει την ανωδική κίνηση του ανέμου, τότε πέφτει με πολύ έντονο τρόπο. Ωραία. Και πίσω-πίσω βρίσκεται ο ανεμοστρόβιλος. Και γι' αυτό, όπως αν έχετε παρατηρήσει, πρώτα έρχονται τα σύννεφα, πρώτα έρχεται ο πολύ έντονος άνεμος, δημιουργούνται τα μάμα τους σύννεφα. Θα σας δείξω μια φωτογραφία που υπήρξε πρόσφατα πριν ένα μήνα στην Κέρκυρα που δημιουργηθήκαν αυτά τα σύννεφα, τα οποία αυτά τα σύννεφα είναι σαν ένας προάγγελος ότι μάλλον μπορεί να προέρχεται κάποιος ανεμοστρόβιλος και δημιουργούνται αυτά τα σύννεφα γιατί εδώ στην περιοχή μπροστά έχουμε έντονες ανωδικά και μικρά στην περιοχή, συγκεκριμένη περιοχή εδώ πέρα δημιουργούνται αυτές οι καθοδικές και ανωδικές κινήσεις των ανέμων και καθώς προχωράμε προς τα πίσω έρχεται ο ανεμοστρόβιλος. Πάντοτε ο ανεμοστρόβιλος έρχεται στο τέλος. Κλασικές υπερκύτταρες καταιγίδες, υψηλού ιετού καταιγίδες και χαμηλού ιετού καταιγίδες. Έτσι μπορούμε να τις κατηγορηποιήσουμε αυτές τις υπερκύτταρες καταιγίδες. Και οι κλασικές υπερκύτταρες καταιγίδες είναι κάτι πολύ οργανωμένες καταιγίδες που παράγουν έντονη βροχόπτωση, μεγάλο μεγέθος χαλάζι, επιφανειακούς ανέμους και ανεμοστρόβιλους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ανεμοστρόβιλων συνδυασμένα με έντονη βροχόπτωση και εδώ αυτή η φωτογραφία είναι από την Κέρκυρα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, Μπελίτσες και βλέπετε τα χαρακτηριστικά σύννεφα
τα οποία αυτά είναι στην αρχή της καταιγίδας και δεν είναι απαραίτητο ότι ακολουθεί άνεμος τραγουδιός. Απλά είναι μία ένδειξη ότι κάτι έντονο έρχεται, ακολουθεί. Συνήθως όταν ήμασταν στην Αμερική και κυνηγάγαμε ανεμοστρόβιλους, όταν δεν θέλαμε να ενεργοποιήσουμε τα αυτοκινούμενα ραντάρ, ψάχναμε να βρούμε τέτοια σύννεφα. Και μετά ενεργοποιούσαμε τα μετεωρολογικά ραντάρ και επιβεβαιώνουμε αν υπήρχε ανεμοστρόβιλους ή όχι. Αυτό είναι από την Ελλάδα. Είναι μετά από έναν ανεμοστρόφυλλο, είναι προς την περιοχή του Κατάκολου. Ένας ανεμοστρόφυλλος ο οποίος ξεκίνησε σαν ανεμοστρόφυλλος, πέρασε μέσα από το λιμάνι του Κατάκολου και δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Εδώ είναι στο οδικό δίκτυο και εδώ βλέπετε τι καταστροφή μπορεί να σου κάνει ένας τέτοιος ανεμοστρόφυλλος. Ξυλώνει τα πάντα. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Μιλάμε για ταχύτητες οι οποίες ξεπερνάνε τα 100 με 150 χιλιόμετρα στην, όχι στην αξονική του, αλλά στην κυκλική του κίνηση, και η αξονική του κίνηση είναι της τάξης των 30 με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Πανεπιστήμιο λένε ότι η δημιουργία συφώνων είναι προϋποθέτει την ύπαρξη μιας σειράς φαινομένων. Θερμή και υγρή αέρια μάζα με συνεχή τροφοδοσία στην κατώτερη ατμόσφαιρα, δηλαδή, και γι' αυτό εμφανίζεται πολύ έντονα στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα όταν είναι θερμή ή ψυχρή και περνάει από πάνω ένα θερμό ή ψυχρό ρεύμα, είναι πηγή ενέργειας. Ωραία. Ξηρή και ψυχρή τροφοδοσία στη μέση, εννοώ, αν πάμε πίσω, η μέση είναι εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Ψυχρό μέτωπο που είναι μπροστά, που μας έρχεται με τους πολύ έντονους ανέμους. Ύπαρξη αεροχήμαρου. Αεροχήμαρος είναι αυτός το πολύ το gas front που λέμε, ο πολύ έντονος αέρας με την βροχή, αποτελούν ένα ιδανικό συνδυασμό για τη δημιουργία σύμφωνο. Όχι όμως ότι πράγματα θα δημιουργηθεί. Έτσι. Απλά είναι οι συνθήκες. Ακόμα και στην Αμερική, που οι άνθρωποι είναι έτη χιλιάδες φωτός μπροστά από εμάς, ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που ξεκινάει τον ανεμοστρόβιλο. Ποια είναι οι συνθήκες, πάνω κάτω τις ξέρουμε. Γιατί όμως ξεκινάει και άλλες φορές δεν ξεκινάει, ακόμα δεν το ξέρω. Η θερμή και υγρή αέρια μάζα στην κατώτερη ατμόσφαιρα είναι το πρώτο συστατικό της δημιουργίας καταπόρυφων ρεύμων, καθώς ο θερμός αέρας είναι ελαφρύτερος και ανέρχεται πολύ γρήγορα, θα έλεγα, κατακόρυφα. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι μετεωρολόγοι advection και convection. Εδώ βλέπετε κάποιες επιπλέον φωτογραφίες, και αυτή είναι στην Κέρκυρα. Και εδώ βλέπετε αυτό που λέμε το wall cloud, δηλαδή το σύννεφο τείχος με την πολύ έντονη βροχόπτωση που ακολουθεί από πίσω. Συνιστώ, άμα δείτε κάτι τέτοιο, να φύγετε. θα το δείτε από πολύ μακριά. Αν είμαστε θάλασσα, θα ναι, καλώς να φύγεις μακριά. Να μην κοντεύσεις. Και γι' αυτό οι ναυτικοί τα ξέρουν και τα αποφεύγουν αυτά τα σύννεφα. Αυτές είναι κάποιες φωτογραφίες που ήθελα έτσι να σας δείξω ειδικά για να δείτε πώς σχηματίζεται ένας ανεμοστρόβιλος. Φυσικά αυτό είναι από Αμερική, έτσι. Οι άνθρωποι βάζουν φωτογραφικές μηχανές πολύ έντονες και παίρνουν πολύ συχνές φωτογραφίες. Σε σημεία που η μετεωρολογική τους υπηρεσία τους ανακοινώνει ότι υπάρχει πιθανότητα, αυτό που λένε το major warning για ανεμοστρόβιλο, και πάνε και στείλουν φωτογραφικές μηχανές και παίρνουν αυτές τις φωτογραφίες. Αυτές λοιπόν οι φωτογραφίες μας δείχνουν πριν την κυκλογένηση, κατά τη διάρκεια της κυκλογένησης και σχεδόν μετά το τέλος της κυκλοεκκοινογέννησης. Συνήθως οι ανεμοστρόβιλοι δημιουργούνται ταυτόχρονα από το έδαφος και από τη βάση του συννέφου. Δηλαδή είναι μια συνδυαστική κατάσταση του ανεμοστρόβιλου, η οποία λόγω των πολύ έντονων ανωδικών και καθοδικών ρευμάτων και της κυκλοεκκοινογέννησης δημιουργείται και από το έδαφος και κοντά στο σύννεφο. Έχω βρεθεί και να κοιτάω σύννεφο το οποίο να αρχίζει να γυρνάει σιγά σιγά. Αυτά ονομάζονται funnel clouds,
το οποίο ευτυχώς δεν δημιουργήσε ανεμοστρόβιλο, ήταν ακριβώς από πάνω. Αλλά σας λέω ξανά, δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που το ξεκινάει. Αλλά ότι μπορούμε να τα μελετήσουμε, τα έχουμε μελετήσει, ναι. Εδώ είναι στην περιοχή της Λευκάδας, ένας πολύ ωραίος υδροστρόβιλος, στην παραλία των Εγκρεμνών. Οι υδροστρόβιλοι είναι παρόμοιοι με τους ανεμοστρόβιλους, απλά ο ανεμοστρόβιλος είναι αυτός που είναι στην επιφάνεια, στην ξηρά. Ο υδροστρόβιλος ονομάζεται αυτός που είναι στη θάλασσα και ονομάζεται και waterstrobe στα αγγλικά. Και βασικά έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια στοιχεία που έχει και ένας ανεμοστρόβιλος. Οπότε δεν θέλω να τρώω παραπάνω χρόνο, απλά να σας δείξω αυτή την πολύ όμορφη φωτογραφία που δεν θα ήθελα να βγουν κοντά. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο έχουμε πολλές έντονες υφέσεις έτσι, από την Αφρική, έχουμε θερμά ρεύματα από την Αφρική και ψυχρά ρεύματα από τη Σιβηρία και από τις Άλπες. Είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Εδώ βλέπετε τη γραμμή αυτή η οποία βασικά μας λέει ότι η βορειοατλαντική το βορειοατλαντικό oscillation παίρνει άλλες φορές μέσα από τη Μεσόγειο και άλλες φορές πάει και χτυπάει την Ακτία. Και ο συνδυασμός αυτών των θερμών και των ψυχρών ρευμάτων δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του Ιωνίου. Άλλες φορές προχωράει και πάει μέσα στην Αδριατική και δημιουργεί προβλήματα μέχρι το Βένετο. Άλλες φορές χτυπάει τη Σικελία και άλλες φορές προχωράει, περνάει όλη την Ελλάδα και χτυπάει και την Τουρκία. Άλλες φορές δεν μας πειράζει καθόλου, περνάει από πάνω. Συνήθως τα πολύ ψυχρά, δηλαδή οι χιονιάδες, οι έντονοι χιονοπτώσεις, τα κρύα, συνήθως εμφανίζονται σε αυτή την περιοχή. Αλλά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα της άνοιξης και του φθινοπόρου, εκεί που εμφανίζονται το μεγαλύτερο ποσοστό των ακραίων καιρικών φαινομένων, έχουμε επιδράσεις από την Αφρική και από την, κυρίως και από τις Άλπες. Οπότε αυτό είναι το γενικό, το μη συνοπτικό, η μη συνοπτική εικόνα γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δηλαδή η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο Πέλαγος ξεκινά και όλα ξεκινάνε από εδώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχει και πιο αναλυτική εξήγηση, αλλά δεν χρειάζεται. Τα λέμε στους φοιτητές και στις πανεπιστήμια και στις τάξεις για να καταλαβαίνουμε πιο αναλυτικά. Άρα αυτός είναι ένας πολύ ωραίος χάρτης που πήρα από αυτή τη δημοσίευση του Χατζιαλέκου, στην οποία δείχνει πώς αναπτύσσονται στη Μεσόγειο ο χειμώνας και αντίστοιχα και το καλοκαίρι. Ωραία. Τώρα, η χωρική διαδρομή όλων αυτών των έντονων φαινομένων μας δείχνει ότι όλες οι θέσεις προέρχονται από δυτικά. Κάποιες ξεκινάνε βόρεια, ωραία, αλλά οι πιο πολλές προέρχονται από την περιοχή του Ιωνίου Πέλαγος και δυτικά. Και γι' αυτό, όπως βλέπετε εδώ, τα σημαίακια που έχουμε βάλει είναι αυτά που έχουμε τα πιο έντονα προβλήματα και τα πιο έντονες καταστροφές που έχουν τις πιο μεγάλες επιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνετε κάτι το οποίο γεννιάται και πάνω από τη θάλασσα και χτυπάει την ξηρά, είναι αυτό που έχει την πιο μεγάλη επίπτωση. Γιατί μόλις μία ύφεση, ένας αντικυκλώνας ή ένα μέντικεν, όπως τα λέμε για τη Μεσόγειο, έρθει και χτυπήσει την ξηρά, τότε είναι εκεί που δημιουργείται το μεγαλύτερο πρόβλημα με έντονους ανέμους, ανεμοστρόβιλους και έντονες προχωπτώσεις. Αυτό είναι μια πολύ ωραία δημοσίευση που έγινε από τον συνάδελφο Ιωάννη Πατραγκούρα, αυτός είναι μετεωρολόγος της ΕΜΗ, ο οποίος βασικά είναι κομμάτι του διδακτορικού του. Αυτά σας το δείχνουμε για να δείτε εδώ το μεγάλο ποσοστό των υδροσύφωνων και των ανεμοστρόβιλων που εμφανίζονται στην κέρδη. Η κέρδη κάθε φαίνεται.
ένα πολύ μικρό νησάκι σε σχέση με τα άλλα νησιά, το οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης υδροσύμφωνων και ανεμοστρόφιμων σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά Ζάκυνθο και Δυτική Ελλάδα. Εδώ στην Αθήνα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τα πιο πολλά είναι υδροστρόβιλοι οι οποίοι εμφανίστηκαν στη θάλασσα και απλά εξαφανίστηκαν. Έχουν πολύ μικρή ζωή οι υδροστρόβιλοι. Και τα φάνελ κλάουτ, τα οποία είναι κάποια σύννεφα τα οποία έχουν κυκλική κίνηση, να πούμε. Αλλά εδώ μπορείτε να δείτε το μεγάλο πρόβλημα που έχει γενικά η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με τους υδροστρόφιλους και ανεμοστρόφιλους. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί ή προστατευτεί με κάποιο τρόπο, έτσι. Εδώ επίσης είναι μια χωρική κατανομή ισοκληθών. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Από το 1709 μέχρι το 1999, φυσικά αυτά είναι ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Είναι από παρατηρήσεις. Δεν έχουμε μετρολογικά ράντα εδώ. Είμαστε ξεπερασμένα πράγματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, παρατηρήστε εδώ να δείτε και δείτε στην περιοχή της Κέρκυρας πόση πολύ μεγάλη εμφάνιση έχουμε από τον ανεμοστρόφιλους σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα. Όλο νουμεράκι δεν είναι πολύ έντονο. Κοιτάξτε να δείτε την επόμενη δεκαετία, 2000 με 2012. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί και διπλασιαστεί η εμφάνιση των ανεμοστρόφιλων. Όσο πιο κόκκινο είναι, τόσο πιο μεγάλα, τόσο πιο πολλά έχουν εμφάνιση ανεμοστρόφιλων. Φυσικά και η Κρήτη έχει το ίδιο πρόβλημα. Ωραία. Είναι αυτή η περιοχή εδώ, έχουμε τη μεγαλύτερη εμφάνιση των υδροστρόφιλων και των ανεμοστρόφιλων. Αυτός είναι ένας άλλος χάρτης, ενός άλλου επιστήμονα, είναι ο Σιούτας. Ο Σιούτας είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ είναι ο οργανισμός που δίνει τις αποζημιώσεις μετά αφού έχει γίνει μια καταστροφή. Μετεωρολόγος, καθαρά μετεωρολόγος, έκανε μια δημοσίευση το 2011 και έδειξε αυτό το ακραίο φαινόμενο που υπάρχει στην Κέρκυρα. Είναι σχεδόν η δεύτερη μεγαλύτερη σε εμφάνιση στην Ελλάδα ανεμοστρόφιλων και υδροστρόφιλων μετά από την Δυτική Ελλάδα. Την Ηλία, εδώ που έχουμε στην Ολυμπία που είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες, τις φωτιές, μετά είχαμε κατολιστήσεις και ούτε καθεξής. Και αυτός είναι και ένας αντίστοιχος χάρτης σε απόλυτους αριθμούς. Απλά εδώ μας λέει ότι η πιθανότητα να εμφανιστεί ανεμοστρόφιλος ή υδροστρόφιλος είναι σχεδόν μεγαλύτερος του 0,9. Αυτός είναι αναπληθυσμό. Έτσι είναι το χρόνο αναπληθυσμό. Εντάξει. Γι' αυτό στην Ηλία είναι τόσο μεγάλο. Αλλά πληθυσμό της συγκεκριμένης περιοχής. Αντίστοιχος χάρτης, μη κανονικοποιημένος, με τον, πώς το λένε, σε ποσοστιαία μορφή, ίδιος χάρτης, αλλά μεγαλύτερη περίοδο, 1709 με 2012. Βλέπετε πάλι ότι η Κέρκυρα έχει σημαντικό πρόβλημα και η περιοχή της, γενικά αυτή η περιοχή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά είναι ακάλυπτη. Πλημμύρες. Το επόμενο κομμάτι μετά από ένα πολύ έντονο τέτοιο φαινόμενο, έτσι, αν βγάλουμε απ' έξω τους υδροστρόβιλους ή τους ανεμοστρόβιλους, οι οποίοι καταστρέφουν σπίτια και επιχειρήσεις, είναι οι πλημμύρες. Οι πλημμύρες είναι το επόμενο, μαζί με την ξηρασία, το πιο καταστροφικό φυσικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Απλά εδώ σας έχω σας παρουσιάζω κάποια νούμερα που θα ήθελα να σας δείξω. Οι πλημμύρες από το 1994 μέχρι το 2004 είχαμε σχεδόν 433 θύματα, κατά μέσο όρο 35 ανά έτος. Μόνο στην Αλγερία προκάλεσε 886 θέματα. Το 2005 ξαφνικές πλημμύρες στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προκάλεσαν 100 ανθρώπινες απώλειες. Και το κόστος ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Άρα λοιπόν,
Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι ο Κίτης αυξάνεται συνεχώς, τόσο σε δρυμύτητα, αυτό που είπαμε στην αρχή, όσο και σε συχνότητα. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Γιατί την δρυμύτητα πες ότι μπορείς να προστατευτείς, αν συμβεί μια φορά. Η συχνότητα όμως με την δρυμύτητα ταυτόχρονα σου δημιουργεί το πρόβλημα εκθετικά, ανεβαίνει δηλαδή εκθετικά. Μέσω των επιδράσεων της κλιματικής μεταβολής, θα δούμε τι είναι η διαφορά μεταβολής με αλλαγής και τις αυξανόμενες ευπάθειες των πλημμυρικών κοιτών λόγω της αστικοποίησης. Όταν κάποιος δήμος πάει και χτίζει κάτι πάνω σε ένα ρέμα, αυθαίρετα, γιατί έτσι του ήρθε, λογικό είναι να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Ιδιαίτερα πάνω σε κοίτες. Αυτό δεν το κάνεις, είναι δολοφονικό. Η κήτη όταν θα αρχίσει να πλημμυρίζει, που θα πλημμυρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, το νερό θα αρχίσει να προσπαθήσει να καταλάβει το χώρο που του αναλογεί, που θέλει. Δεν μπορείς να το σταματήσεις το νερό, δεν υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, ο συνδυασμός λοιπόν της εκτελούς μελέτης των διαργασιών του φαινομένου των ξαφνικών πλημμυρών ή ευκλήδιων πλημμυρών, τα που ονομάζουμε flash flood εμείς οι ιδεολόγοι, είναι η εφαρμογή της πρόγνωσης των συστημάτων προειδοποίησης και των κοινοτικών προγραμμάτων αυτοβοήθειας. Πράγματα τα οποία δεν συμβαίνει καν στην Ελλάδα. Κανένας δεν τα κάνει. Μην ακούτε αυτά τα προγράμματα που βγαίνουν δεξιά και αριστερά, λένε θα κάνουν, θα δείξουν το αράδειο. Δεν ισχύει τίποτα. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της προειδοποίησης. Ας τους να πληγούν. Για να μπορέσουμε να μετριάσουμε, δεν είναι ότι θα μετριάσει το φαινόμενο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μετριάσει το φαινόμενο. Αυτό που θες είναι να προστατευτείς. Και αυτά συμβαίνουν, δηλαδή σας τα δείχνω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι rocket science, δηλαδή κάτι το οποίο είναι καθημερινό βίωμα που συμβαίνει συνεχόμενα. Σας δείχνω ενδεικτικά κάποιες μελέτες που γίνονται. Αυτό είναι από μια διδακτορική διατριβή του Αριστείδη Κουτρούλη, το οποίο μας δείχνει την αύξηση των ακραίων υφέσεων. Αυτή είναι η μέση κατάσταση, δηλαδή δεν είναι τόσο έντονη. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η σφοδρή βροχόπτωση. Βλέπετε πόσο πιο έντονο είναι το χρώμα σε σχέση με την απλή έντονη. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της σφοδρής βροχόπτωσης. Το οποίο είναι ανησυχητικό. Εδώ παραθέτω κάποιες φωτογραφίες να δείτε. Θα δούμε και κάτι αντίστοιχο και για το Ιόνιο και για την Κέρκυρα. Αλλά αυτή είναι μια πολύ ωραία μελέτη, η οποία θα ήταν καλό να γίνει και για την περιοχή που αυτό, μια παρόμοια ίσως. Η οποία βασικά τι μας λέει. Λέει, ο άνθρωπος τι έκανε. Πήρε τη μέση ετήσια βροχόπτωση όλης της Κρήτης. Από μετρήσεις. Ό,τι μετρήσεις υπάρχουν. Ωραία. Και είδε ποια είναι η μέση ετήσια βροχόπτωση. Και έτρεξε ένα μοντέλο, προγνωστικό μοντέλο, κλιματικό μοντέλο, θα δούμε τι είναι παρακάτω αυτό, και βρήκε ότι μετά από χρησιμοποιώντας σαν αρχικές συνθήκες αυτό, βρήκε ότι, παιδιά, κάτι συμβαίνει εδώ, αρχίζει και μειώνεται η βροχόπτωση. Η διαφορά δηλαδή. Πήρε τη διαφορά από το 2010 μέχρι το 1939, και είδε ότι μειώνεται η βροχόπτωση. Μειώνεται η βροχόπτωση ακόμα περισσότερο. Τα μελλοντικά σενάρια είναι δυσύνοα στο θέμα της βροχής. Στο θέμα της καλής βροχής. Στο θέμα αυτό που λένε οι αγρότες, η ποτιστική βροχή. Ωραία. Και βλέπουμε εδώ μεγάλη μείωση, πολύ μεγάλη μεταβολή της βροχόπτωσης στην Κρήτη. Και υπάρχει πρόβλημα, σας το λέω, ερημοποίησης της νότιας Κρήτης. Η οποία Κρήτη παράγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κυπευτικών και άλλων προϊόντων. Τι κάνουμε εμείς οι υδρολόγοι, πώς μπορούμε αυτό να το μελετήσουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να δούμε κάθε πότε εμφανίζονται οι σφοδρές πλημμύρες λόγω βροχόπτωσης. Αυτό που κάνουμε είναι
τρέχουμε ένα μοντέλο υδρολογικό και το τρέχουμε για περίοδο επαναφορά, δηλαδή πόσε φορέ το συγκεκριμένο φαινόμενο θα εμφανιστεί και θα εμφανιστεί για 100 χρόνια. Όσο πιο πάνω πάμε, τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Και είδαμε και τρέξαμε ένα υδρολογικό μοντέλο το οποίο μας δίνει την παροχή, δηλαδή επιφανειακή παροχή, πόσο νερό δηλαδή τρέχει, πόσο νερό τρέχει στην επιφάνεια για μια περιοχή συγκεκριμένη. Πήρε ο άνθρωπος και έτρεξε για μια περιοχή συγκεκριμένη. Και είδε ότι έχουμε για έντονες βροχοπτώσεις πολύ έντονη παροχή. Και όντως παρατήρησε ότι προσδοκοποιώντας το υδρολογικό φαινόμενο μπορούμε να δούμε ποιες μεταβολές υφίστανται επί των πλημμυρών. Αν δηλαδή το φαινόμενο εμφανιστεί, ξανεμφανιστεί, μπορούμε αυτό να το προσδοκοποιήσουμε. Ναι, μπορούμε. Υπάρχει τρόπος, ναι, υπάρχει. Και βασικά αυτή είναι η μελέτη που έκανε ο άνθρωπος, χρησιμοποίησε αυτό το υδρολογικό μοντέλο και βασικά βρήκε ότι η πλημμυρική αιχμή πιθανών μελλοντικών πλημμυρικών γεγονότων θα μπορούσε να είναι δύο φορές μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίστηκε το 1994 σε ένα σημείο που μελέτησε. Φανταστείτε, αυτό είναι για ένα σημείο. Φανταστείτε για κάποια άλλα σημεία τι συμβαίνει. Προκαλώντας προβλήματα και υψηλό κίνδυνο στην τοπική κοινωνία. Πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και στη Λευκύμη. Αφού ρε παιδιά εμφανίζονται συνέχεια εκεί πέρα προβλήματα, πλημμυρίζει συνέχεια. Θα κάνει κάποιος χριστιανός κάτι εκεί πέρα. Σας παραδίδω κάποιες φωτογραφίες, έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε το πνεύμα όλο, την κατάσταση όλη. Αυτές είναι κάποιες οι θέσεις, αυτή είναι το 2015, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το ύψος βροχής που είχαμε στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Αυτή είναι μια ύφεση, μια κυκλογέννηση, η οποία μετά εμφανίστηκε και προχώρησε προς τη Δυτική Ελλάδα. Όπως βλέπετε εδώ, που σας είπα προηγουμένως, σχεδόν όλα τα φαινόμενα ξεκινάνε από την περιοχή της Αφρικής. Σχεδόν εδώ και όλα, έτσι. Και αυτός είναι αν θυμάμαι καλά, πώς λέγονταν, Νούμα, λέγονταν Ζούμα, κάπως έτσι, ένα όνομα, ο οποίος έπληξε την Αθήνα, το συγκεκριμένο. Και δημιούργησε μεγάλα ποσά, έδωσε σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής στην περιοχή της Μάνας, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μέτωπο καταιγίδα 25 Σεπτεμβρίου με τις θέσεις των αστραπών. Θέλω να σας ενημερώσω ότι οι αστραπές συνδυάζονται άμεσα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα, από μόνοι μας θα κάνουμε αυτά, σε συνεργασία με ένα συνεργάτη μου και ένα συνάδελφο καθηγητή από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, θα τοποθετήσουμε στην περιοχή της Ακίνθου, σε συνεργασία με το ΤΕΙΣ Ακίνθου και τον καθηγητή, τον Τάσο τον Καλημέρη, έναν lightning detector που εντοπίζει τους κεραυνούς, για να δούμε και να μελετήσουμε τα φαινόμενα που εξελίσσονται στην περιοχή μαζί με το μεγάλο δίκτυο που έχει από μετεωρολογικούς σταθμούς. Συνεχίζουμε και βλέπουμε στην Κεφαλονιά τα προβλήματα που δημιούργησε η πλημμύρα, αυτή είναι η επιφανειακή πλημμύρα, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε. Εδώ βλέπετε την ισχυρή παρουσία αστέρων-παρακής στο συγκεκριμένο μικρό τρέμα, έτσι. Που βλέπετε ότι εδώ αν εγώ προσπάθησα και είχα χτίσει κάτι, το είχα κλείσει, θα με είχε καταστρέψει, έτσι. Και εδώ βλέπετε το πρώτο στάδιο της πλημμύρας. Από το μικρό αυτό ρεύμα. Και δεν έχουμε χτίσει δίπλα, ακριβώς το ρεύμα, δίπλα, εντάξει. Βλέπετε εδώ και με την παρουσία φερτών υλικών. Παραλαμβάνω τη φωτογραφία. Το ρεύμα εδώ αρχίζει και φέρνει η πλημμύρα, μάλλον η βροχή που πέφτει, μπορεί να πέφτει κάτω εδώ. Φέρνει μεγάλα ύψη παροχής νερού. Φέρνει φερτά υλικά, τα οποία προέρχονται από το ρεύμα, τα οποία φερτά υλικά έχουν την παρουσία και βράχων. Και αυτή είναι η τελική του κατάσταση. Μετά από την έντονη πλημμύρα. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση στην Κεφαλονιά, περιπτώσεις πλημμύρας.
Το νερό θα πάει εκεί που θέλει. Θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Θα καταλήξει στη θάλασσα. Οτιδήποτε το είναι διάμεσά του, θα το υπερπηδήσει, θα το καταστρέψει. Πάντως το νερό έχει απίστευτη δύναμη, να γνωρίζετε. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, τα έχει καταστρέψει όλα, όπως και εδώ, όπως και εδώ. Εδώ είναι μια περίπτωση που είχε γίνει πάλι το 2015, που λόγω πλημμύρας είχε δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές στο δικό δίκτυο και σε ένα κοντινό νεκροταφείο. Και το επόμενο κομμάτι είναι η ξηρασία. Και θα κλείσουμε αυτό, με την ξηρασία. Βασικά, η ξηρασία είναι στην Ευρώπη εμφανίζεται πολύ συχνά. Έχουμε ξηρούς χειμώνες που σχετίζονται με καιρικές συνθήκες ψηλών παραδοτικών. Ωραία. Και έχουμε καιρικές συνθήκες θερμών καλοκαιριών, περιόδου που συνδέονται με το φράγμα υψηλού βαρομετρικού στην υπηρετική Ευρώπη και Μεσόγειο. Εδώ δεν φαίνεται καλά, είναι ένας χάρτης που μας λέει πόσο συχνά έχουν εμφανιστεί περιόδους με καύσωνα, ο καύσωνας συνδυάζεται με την ξηρασία και οι μελέτες που έχουν όλες αυτές έχουν παραδεχθεί από την IPCC. Αυτός είναι θα σας πω παρακάτω τι είναι, ο διακυβερνητικός οργανισμός για την κλιματική αλλαγή. Μεταβολή θερμοκρασίας, αυτό που σας έλεγα παρακάτω, μείωση βροχόπτωσης, αύξηση θερμοκρασίας στην Κρήτη, άρα ερημοποίηση. Μείωση δηλαδή του ετήσιου ιετού στην Κρήτη, αύξηση των έντονων θερμοκρασιών, ωραία, δηλαδή και καύσωνες, άρα ερημοποίηση. Και βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζεται όπου είναι πολύ κόκκινο το νότιο κομμάτι της Κρήτης. Αυτό είναι μόνο για την Κρήτη. Καύσωνες είχαμε, σας παραθέτω κάποια προβλήματα, κάποια που είχαμε από το 1958 μέχρι το 2000, με τα προβλήματά τους, με τις παρατηρήσεις. Εδώ είναι αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, ποια είναι η κατάσταση, πέφτει η μέση βροχόπτωση, ωραία, για όλο το νησί της Κρήτης μέχρι το 2008 και αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας. Αυτό είναι από κλιματικά μοντέλα που μας δείχνει τι συμβαίνει στο νησί της Κρήτης. Τελικά, τι γίνεται στο λιμάνι. Μελέτες που έχουν γίνει από τον καθηγητή Τάσο Καλημέρη έχουν δείξει το ίδιο πράγμα. Μείωση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, αύξηση της ξηρασίας, αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων συνδυασμένων με έντονους ανέμους. Αυτά που είπε και ο καθηγητής Ζερεφός στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Εδώ βλέπετε διαγράμματα, αυτό είναι για την Κέρκυρα, που δείχνει από μετρήσεις, είναι μέχρι το 2000, που μας δείχνει από μετρήσεις μείωση της βροχόπτωσης στην Κέρκυρα, μείωση της βροχόπτωσης, της μέσης βροχόπτωσης, στη Ζάκυνθο και μείωση και στην Κεφαλονιά. Εδώ έχουμε κάποια έλλειψη δεδομένων, γι' αυτό υπάρχει αυτό το κενό. Αυτό είναι να δείτε από τον σταθμό, από τον, μάλλον από τη σελίδα που έχει ο Τάσος Καλημέρης με τους διάφορους σταθμούς που έχουμε σε όλο στην περιοχή του Ιωνίου και βλέπετε εδώ βλέπετε εδώ το αθρηστικό, την αθρηστική βροχόπτωση για το μήνα Νοέμβρη. Στην Κέρκυρα είχαμε 633,7 χιλιοστά. Αυτό είναι στην περιοχή του Τεμπλόνιου. Το Τεμπλόνιο, να σας ενημερώσω, ότι έχει τα μεγαλύτερα ποσά βροχόπτωσης σχεδόν σε όλο το Ιόνιο. Έχει παρατηρήσει το συγκεκριμένο μέρος. Εδώ βλέπουμε 633 χιλιοστά μόνο για το μήνα Νοέμβριο. Και μου το έστειλε ο Τάσος για να σας το δείξω, να σας ενημερώσω τι συμβαίνει. Βέβαια θα μου πει κάποιος, καλά, αφού δείχνει τα μοντέλα ότι μειώνεται. Ναι, αλλά αυτό είναι για ένα μήνα. Αθρηστικά, αν μιλήσουμε για όλο τον χρόνο, έχει μία μείωση. Ωραία. Δεν είναι άμεση μείωση, αλλά είναι σταδιακή
και συνεχόμενη. Εδώ είναι πάλι οι καμπομετρήσεις που έχουν γίνει πια χωρικά, χρησιμοποιώντας κάποια μεθοδολογία μαθηματική για να μπορέσει να καλύψει όλη τη χωρική καταναλωγή της περιοχής. Εδώ βλέπετε τα ποσά προχώρησης που έχουμε για τις περιόδους 69, από το 1961 στο 1990. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι από μοντέλα που τρέξανε από το 2091 μέχρι το 2100 έχουμε μείωση. Οτιδήποτε είναι κίτρινο και κάτω είναι μείωση. Μείωση της προχώρησης. Εδώ έχουμε μείον 30% στην περιοχή εδώ. Εδώ δεν είναι τόσο έντονο. Άρα έχουμε μείωση και στην περιοχή μας. Να γνωρίζετε. Και έχουμε έντονη. Σε ορισμένα σημεία είναι πολύ έντονη. Σε άλλα σημεία δεν είναι τόσο έντονη. Πρέπει να μου πεις, αυτά είναι μοντέλα. Τι είναι τελικά αυτή η κλιματική αλλαγή? Πώς συνδυάζεται με αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε? Όλα αυτά που σας έδειξα. Τι δημιουργούν, μπορούν να συνδυάσουν την αύξηση των ακραίων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, αν υπάρχει. Αυτό είναι το μήνυμα του Donald Trump στο Twitter, όταν δέχτηκε τη μεγάλη επίθεση από διάφορους Αμερικανούς, που θεώρησε ότι αυτό το έχουν κατασκευάσει οι Κινέζοι και κάποιοι που δεν ανήκουν στην Αμερική, στην κοινότητα την κατασκευαστική της Αμερικής, είπανε «Α, όχι, έχουν κλιματική αλλαγή, ξέρω εγώ», και λέει ο Τραμπ «Όχι, δεν υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή». Το παρήγαγε και δει. Ναι, και το παρήγαγε με δικιά μας ιδέα. Για καθαρά πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, πάμε λίγο πολύ γρήγορα να σας πω τι είναι καιρός και τι είναι κλίμα. Ως καιρός αναφέρεται το σύνολο όλων των γεγονότων που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και τα βιώνουμε καθημερινά. Το κλίμα είναι η μέση καιρική κατάσταση. Ωραία. Το κλίμα αλλάζει φυσικά, εμφανίζει δηλαδή σημαντική χωροχρονική μεταβολή. Χωροχρονική εννοούμε ότι εδώ στην Κέρκυρα μπορεί να βρέχει, ξέρω εγώ, 1000 χιλιοστά την ώρα και στη Ζάκυνθο να μην βρέχει τίποτα. Έτσι. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι δεν είναι παντού καιρός ο ίδιος και γι' αυτό χρειαζόμαστε την πρόγνωση. Η πρόγνωση πρέπει να εξελίσσεται συνεχόμενα. Τα χαρακτηριστικά του κλίματος σε πολλές περιοχές του κόσμου αλλάζουν λόγω της αύξησης μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης. Και τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η κλιματική αλλαγή που ακούμε παντού? Βασικά αυτό που λέμε πάντα και συζητάμε είναι μια συστηματική μεταβολή τη στατιστική καταδομή των ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Πολύ επιστημονικό μάτι ακούγεται. Τι είναι αυτό δηλαδή? Αυτό τι είναι? Μας λέει, ρε παιδί μου, εδώ η θεωρία ότι κλιματική αλλαγή, εγώ θεωρώ κάτι το οποίο από σήμερα μέχρι τα επόμενα 30-40 χρόνια έχω μια μέση αύξηση της θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, η θερμοκρασία μεταβάλλεται. Δεν είναι σταθερή. Πάει, ξέρω εγώ, μπορεί να πάει 14,01, 14,5, 14,1, 13,9. Αυτή ονομάζεται μεταβολή. Όταν παίρνει το άθροισμα όλου του χρόνου, μέχρι, ξέρω εγώ, τα 100 χρόνια, αυτό και δεις, πάρεις τη μέση τιμή και δεις ότι συνεχόμενα αναβαίνει, τότε ναι, αυτό είναι αλλαγή. Κάτι συμβαίνει. Αυτό ονομάζεται κλιματική αλλαγή και όχι μεταβλητότητα. Την τρέχουσα χρονική περίοδο βιώνουμε τη μετάβαση του κλιματικού συστήματος από την παρούσα, μάλλον από στενοποιημένη κατάσταση, σε μία νέα θέση ισορροπίας. Κλιματική αλλαγή έχει ζήσει η Γη 2-3 φορές. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή ήταν το λιώσιμο τον πάγο. Κλιματική αλλαγή ήταν μια φάση περίοδου, ξέρω εγώ, από περίοδο πολύ, πολύ έντονο καύσωνο, πολύ έντονο χειμώνα. Είναι μεγάλη περίοδος που έχει περάσει η Γη. Η Γη είναι μαθουσάρα σε σχέση με τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, μάλλον περνάμε μια κλιματική αλλαγή, μάλλον περνάμε μια αποσταθεροποίηση, μάλλον πηγαίνουμε σε μια νέα κατάσταση. Τη βιώνουμε τώρα και δεν ξέρουμε αν ισχύει. Οι επιστήμονες τι κάνουν? Πάνε στην Ανταρκτική, τρυπάνε τον πάγο, γιατί ο πάγος έχει
αυτή την ιδιότητα να αποθηκεύει κατά τη διάρκεια των χιλιάδων ετών της γης τις μεταβολές. Κοιτάνε δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και ούτε καθεξής. Μπορούν να δουν δηλαδή, να πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε τι είχε συμβεί στη γη. Έτσι έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Τώρα μελλοντικά τρέχουμε κάποια μοντέλα, κλιματικά μοντέλα, τα οποία αυτά μας λένε κάτι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η περιβόητη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελούνταν από επιστήμονες, δημιουργήθηκε το 1980, όταν καταλάβαμε ότι κάτι αλλάζει, ότι κάτι δημιουργείται, ότι κάτι αλλάζει στο κλίμα μας, ωραία, και υπήρχε από επιστήμονες. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια των ετών και κατά τη διάρκεια των χρόνων, οι επιστήμονες παραμεριστήκανε και πια αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα. Είναι δηλαδή πια βασίζεται σε πολιτική βούληση. Αν δηλαδή θα μειώσουμε τις συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα και μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Άρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα ονομάζεται κλιματική μεταβλητότητα. Εδώ βλέπετε κάποια δεδομένα, αυτή είναι θερμοκρασία. Βλέπετε η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χρόνου αλλάζει, μεταβάλλεται. Και εδώ μεταβάλλεται. Εδώ έχει μια περιοδικότητα. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό σημαίνει περιοδικότητα. Ό,τι ξέρω εγώ, σε κάποια χρόνια ανέβηκε, σε κάποια άλλα χρόνια κατέβηκε. Αλλά η μέση τη στιγμή είναι ίδια. Και εδώ. Η αλλαγή είναι αυτή. Η αλλαγή σημαίνει ότι στα 336 ξέρω εγώ, χρόνια που δείχνω εδώ, έχει μια συνεχόμενη μείωση. Εδώ. Εδώ κάτι συνέβη. Εδώ στην αρχή πήγαινε. Καλλιτικά δεν υπήρχε κάποια αλλαγή και ξαφνικά υπήρχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, λιώσιμο των πάγων και ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία 20 βαθμού Κελσίου. Αυτό είναι αλλαγή. Εάν δεν υπήρχε τώρα, αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο γένος στον πλανήτη, θα υπήρχε αυτή η μεταβολή, θα υπήρχε ίσως αυτή η αλλαγή. Το κλίμα μεταβάλλεται όπως και ο καιρός σε διάφορες χωροχρονικές εξελίξεις. Υπάρχουν τα φυσικά αίτια. Εννοείται ότι η γη παράγει διοξίδια, μεθάνια, έτσι, στη γη. Και υπάρχει και τα ανθρωπογενείς επιβάσεις. Αυτό ονομάζεται εσωτερική κλιματική μεταβλητότητα. Προχωρούμε παρακάτω. Αυτό είναι το παγκόσμιο σύστημα μεταλλαγής. Αυτή τη στιγμή η γη θα προσπαθήσει και αυτή να αυξήσει την εσωτερική της, αυξάνεται δηλαδή η εσωτερική της θερμοκρασία. Οπότε κάπως θα πρέπει να κάνει ένα κόμπεσε, δηλαδή θα πρέπει να μειώσει τη δικιά της εσωτερική θερμοκρασία, οπότε αυξάνει και αυτό το κακόμοιρο την υπαίθρια κοινοβολία. Άρα με λίγα λόγια αυξάνουμε τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Τόσο απλά. Απλά το ενισχυμένο φαινόμενο της θερμοκηπίου το κάνει ο άνθρωπος. Το κάνει ο άνθρωπος με την αύξηση των διοξιδίων του άνθρακα. Γιατί αν δεν εκπέμπαμε εμείς τα διοξίδια του άνθρακα, τις μεγάλες συγκεντρώσεις διοξιδίων του άνθρακα, η γη από μόνη της θα κατάφερνε να ισορροπήσει. Γιατί είναι καθαρά θέμα ισορροπίας. Τώρα εμείς που συνέχεια τη ζήνουμε, προσπαθεί η γη, η κακομοίρα, να ισορροπήσει, να μην ξεκινάει και αυξάνει την εσωτερική της θερμοκρασία. Προσπαθεί να ισορροπήσει, οπότε αυξάνει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας γιατί εκπέμπει παραπάνω ενέργεια. Σενάρια εξέλιξης. Ναι, παιδιά, αυξάνεται η θερμοκρασία. Τα σενάρια εξέλιξης μας λένε ότι για κάποια συγκεκριμένα σενάρια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, το σενάριο είναι ολόκληρο μάθημα αυτό. Μετά, μέχρι το 2100 μας δίνει μια πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, αυτό που θέλω να σας δούμε είναι το χειρότερο σενάριο και αυτό είναι το σενάριο που κόβουμε τελείως την παροχή διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αύριο τα κόβουμε όλα, τα σταματάμε. Πάλι αυξάνεται. Και ο λόγος που αυξάνεται, αυτό είναι το BIP. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα που βλέπετε εδώ, αν όντως είναι ανθρωπογενής η προέλευση της αύξησης του διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί αν πάμε πίσω,
θα δούμε ότι και μεθανίου, έτσι, και συγκεντρώσει μεθανίου, θα δούμε ότι η γη όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες που, τις δεκαετίες, τους αιώνες που, που ζει, δεν έχει μια πολύ μικρή μεταβολή. Δεν έχει αλλαγή. Εδώ φαίνεται αυτά τα τελευταία χρόνια που έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή μετά το 1750 περίπου, να έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου. Το μεθάνιο να σας ενημερώσω ότι είναι και καρκινογόνο, έτσι, σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. Ενώ πριν, ενώ πριν από το 1750 τα πράγματα ήταν απλά μια απλή μεταβολή. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια ένδειξη αλλαγής. Έμπρονη αλλαγή. Και εδώ το είπε. Εδώ τι μας λέει αυτό. Μας λέει αυτό το διάγραμμα, ότι αν εγώ εδώ πέρα, αυτό εδώ, ήταν αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα μας λέει ότι αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος, πώς θα μεταβαλλόταν η θερμοκρασία, η ανομαλία θερμοκρασία. Θα μεταβαλλόταν έτσι. Από τη στιγμή που μπαίνει ο παράγοντας του ανθρώπου, αυξάνεται κατά περίπου 1 βαθμούς, 0,7 με 1 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Άρα, όντως, η βιομηχανική δραστηριότητα που αυξήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυξήθηκαν και κοντές θεϊκών αερημάτων, δηλαδή διοξίδιο, μεθάνιο και τα διάφτα, με αποτέλεσμα την πτώση της μέσης θερμοκρασίας κατά το περίοδο 1940 με 1970. Εδώ έχουμε μια μικρή πτώση, επειδή είχαμε μια λόγω του πολέμου. Αλλά όμως, βλέπουμε ότι μετά από αυτή την περίοδο έχουμε μια μέση τιμή, μια αύξηση συνεχόμενη της θερμοκρασίας. Και αν πάμε έτσι συνοπτικά να δούμε όλη την κατάσταση και πάνω από τη γη και πάνω από τη θάλασσα, βλέπουμε το ίδιο παράδειγμα. Δηλαδή πάνω από τη γη έχουμε μια αύξηση περίπου της τάξης του 0,9 βαθμού Κελσίου, ενώ πάνω από τη θάλασσα είναι της τάξης που είναι πολύ μικρότερη, γιατί η θάλασσα έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Οπότε είναι ένας φυσικός αποθηκευτής των θερμοκηπιακών αερίων. Και εδώ είναι τα σενάρια που σας έλεγα, ότι εδώ είναι το καλύτερο σενάριο, αν αύριο πάω και κόψω όλη την παροχή από διοξίδιο του άνθρακα και από νητρικά και από μεθάνιο, ενώ εδώ αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Τι το κακό λοιπόν έχει το διοξίδιο, γιατί δηλαδή συνέχεια μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Το κακό που έχει το καημένο το διοξίδιο του άνθρακα είναι ότι ζει πολλά χρόνια στον αέρα. Δηλαδή αν εδώ που είμαι, αυτή τη στιγμή, εγώ εκπέμψω το διοξίδιο του άνθρακα, αυτό ζει περίπου 1000 χρόνια. Άρα δηλαδή τα μοντέλα μου δείχνουν ότι μετά από αυτή την περίοδο, αν εγώ κόψω εδώ, τότε θα αρχίσω να μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε, τι κάνω. Τι θα κάνω δηλαδή. Δεν μπορείς να κόψεις και τελείως το διοξίδιο του άνθρακα. Αν αύριο πάμε και κόψουμε τα πάντα, δεν θα έχουμε ρεύμα, δεν θα έχουμε μετακίνηση, δεν θα έχουμε τίποτα. Η σύγχρονη ζωή θα καταστραφεί. Θα επιστρέψουμε αυτό που λέμε στο Stonehenge. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις. Και βασικά, πάω παρακάτω, αυτά είναι τα προβλήματα, αυτό είναι το παράδειγμα του Αμαζόνιου με την αλλαγή χρήσης γης, αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα γιατί έχουμε αύξηση, γιατί έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, που μας δείχνει μια αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει ένα site στο ίντερνετ που μπορείτε να δείτε πόσο συνεχόμενα αλλάζουν και αυξάνονται οι συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό εδώ πέρα είναι η συμφωνία που κάναμε στο Κιώτο, που μας λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε να μην η αλλαγή, να μην αλλάζει παραπάνω από 2 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, τι χρειάζεται να μείνουμε κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Και μας λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε τις συγκεντρώσεις μας σε αυτά τα σημεία. Εμείς συνεχόμενα όπως ανεβαίνουμε. Σου λέει ότι εδώ είμαστε εμείς, κάπου εδώ πέρα, που συνεχόμενα ανεβαίνουμε, πρέπει να μειώσουμε τις συγκεντρώσεις μας
μέχρι το 2300 για να παραμείνει η αύξηση της θερμοκρασίας εκεί και να μην συνεχίσει παραπάνω. Αντίστοιχα είναι η συμφωνία της Κοπεχάγης που μας λέει ότι πρέπει να είναι περίπου 3,5 βαθμούς Κελσίου, αυτή είναι καινούργια ανανεωμένη. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε, αυτά που σας έδειξα προηγουμένως είναι από κλιματικά μοντέλα. Τα κλιματικά μοντέλα απλά μας δείχνουν την αλλαγή της θερμοκρασίας. Παντού όλα τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν για το καλύτερο σενάριο, δείχνουν αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό εδώ πέρα είναι να σας δείξω ένας φυσικός, μια φυσική πηγή διοξιδίου του άνθρακα η οποία είναι υποθαλάσσια και εδώ πέρα είναι η χρήση πετρελαίου και, και αέριου εθάνιου το οποίο, ναι, λογονάνθρακες γενικά, οι οποίοι βασικά μπορούν κάπως να βοηθήσουν στην η χρήση δηλαδή, όχι πετρελαίου, η χρήση υγρού υδρογονάνθρακα, αέριου υδρογονάνθρακα, όχι πετρελαίου, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε, που είναι πιο καθαρό αέριο, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε, αυτά εδώ είναι τα ερωτήματα που θέτω. Είναι σκόπιμο να αποδίδεται οποιαδήποτε αλλαγή των χαρακτηριστικών του κλίματος ανθρώπινη αιτία. Υπάρχει πιθανότητα να βιώνουμε την κορυφή μια θερμής περίοδου όπως έχει υπάρξει στο παρελθόν. Έχει υπάρξει στο παρελθόν αυτό. Θα ξαναγίνει, θα το κάνουμε πιο γρήγορα, θα έρθει πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, ο ανθρώπινος πολιτισμός οφείλει να σέβεται τη βιόσφαιρα. Η βιόσφαιρα είναι εκεί που ζούμε. Η βιόσφαιρα είναι αυτή που μας κρατάει ζωντανούς. Την οποία ζει και να πείσετε να διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους του πλανήτη και να συνειδητοποιήσει πως ένα απορριθμισμένο κλιματικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει τον εμφανισμό του. Εκτός από όλο το διάστημα, έτσι, όπως έλεγε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Οι σύγχρονες όμως κοινωνίες έχουν αναπτυχθεί σε μια τέτοια διαφορετική βάση, όπου το περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται στις βασικές αρχές της παιδείας και των δομών ανάπτυξης. Είναι θέμα παιδείας. Είναι καθαρά θέμα παιδείας. Όλων των ανθρώπων. Αν εγώ το παιδί μου αύριο δεν το μάθω να ανακυκλώνει και να πετάει τα σκουπίδια όπου θέλει και να ρυπαίνουμε, όχι μολύνουμε, ρυπαίνουμε, τότε και το πρόβλημα θα αυξηθεί. Το πρόβλημα είναι καθαρά θέμα παιδείας. Μήπως η ανάδειξη μιας κατάστασης κλιματική αλλαγή δίνει όθηση στον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου προς το περιβάλλον. Γιατί πρώτα πρέπει εμείς, ο άνθρωπος από μόνος του πρέπει να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον είναι αυτό που του δίνει ζωή, όχι ο άνθρωπος στο περιβάλλον. Γιατί αν δεν υπήρχε οι συνθήκες που υπάρχουν στο περιβάλλον, ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε και όντως είναι πολύ ευαίσθητο το περιβάλλον, που κρέμεται από μία κλωσή. Τι μπορούμε τελικά να κάνουμε. Εδώ είναι μια λύση που έχω προτείνει. Γενικά εδώ μιλάω, σας έφερα ένα προβληματισμό αν όντως η κλιματική αλλαγή φταίει για αυτά που ζούμε καθημερινά. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι τελικά πολιτική απόφαση. Είναι πραγματικά πολιτική απόφαση. Εγώ είχα προτείνει κάποτε αυτό εδώ το σύστημα. Αυτό εδώ το σύστημα τι είναι. Δεν πρόκειται να εφεύρουμε τον τροχό. Είναι πράγματα που γίνονται και γίνονται καθημερινά και γίνονται πολλές χώρες τα έχουν εντάξει στα αναπτυξιακά του σχέδια για προστασία από τέτοια φαινόμενα. Αυτό εδώ είναι το ραντάρ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι αυτό που μέτρησε τη βροχή στη Μάνδρα και ήταν το μοναδικό που υπήρχε, που μέτρησε πραγματικά πόσο νερό έπεσε στην περιοχή, που δεν υπήρχαν σταθμοί να μετρήσουν πόσο νερό έπεσε στην περιοχή,
ούτε υπήρχαν σταθμοί να μας δείξουν την απορροή υδάτων. Ούτε το ΕΠΕΧΟΔΕ, ούτε η ΕΙΔΑΠ, ούτε η ΔΕΗ, κανένας. Λοιπόν, ήταν το μοναδικό σύστημα που πραγματικά μας έδειξε και το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών έβγαλε δελτίο τύπου που ανέφερε πόσο νερό πραγματικά έπεσε στην περιοχή. Υπάρχουν δορυφόροι, οι οποίοι δορυφόροι μας δείχνουν μια τη μεγάλη εικόνα και όλα αυτά τα συστήματα μπορούν να καλύψουν με τρία τέτοια μικρά συστηματάκια, όπως βλέπετε εδώ, να καλύψουν σχεδόν όλη την περιφέρεια. Αυτά εδώ πέρα είναι τα συστήματα, υπάρχουν διάφορα ραντάρ σε όλη την Ιφίλιο. Τα ραντάρ θέλω λίγο να τα απομυθοποιήσω, δεν δίνουν καρκίνο. Το κινητό δίνει περισσότερο καρκίνο από αυτό. Αυτό σε απόσταση και ενός χιλιόμετρου εκπέμπει πολύ μικρότερη ενέργεια, πολύ μικρότερη ενέργεια από όσο δίνει το κινητό δίπλα στο αυτί μας. Το κινητό σχεδόν βγάζει 2 βατ. Αυτό ούτε μισό βατ βγάζει. Λοιπόν, οπότε το ραντάρ είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι κακό. Και όντως το ραντάρ μπορεί να μας δείξει αν κάτι κακό έρχεται, να μας χτυπήσει. Οπότε ένα συνδυασμός τέτοιων μικρών μετρολογικών ραντάρ που είναι πολύ φθηνά. Είναι πάρα πολύ φθηνά αυτά. Μπορούν να μας προφυλάξουν με τη βραχία πρόγνωση των καιρικών φαινομένων. Ονομάζεται αφομοίωση δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα που προέρχονται από τα μετρολογικά ραντάρ μπορεί να μας δώσει μια αφομοίωση των δεδομένων σε αριθμητικά μοντέλα. Μπορεί να μας πει στις επόμενες 2-3 ώρες, 6 ώρες, αν έρχεται κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, το οποίο μετά αυτό μπαίνει, αφομοιώνεται σε ένα υδρολογικό μοντέλο για να μας πει αν μελλοντικά θα έχουμε κάποια πλημμύρα, κρίσεις, σύνδεση των αποτελεσμάτων με GIS και εφαρμογές τηλεπισκόπησης, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης για πλημμυρικά φαινόμενα, εκτίμηση ατμοσφαιρικών συνθηκών πρόσφορων για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, δεδομένα εισόδου σε μοντέλα προσομοίωσης συμπεριφοράς της πυρκαγιάς, εφαρμογές για αερολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και ούτε καθεξής, έχει πολλές εφαρμογές το συγκεκριμένο σύστημα. Και για αέρια ρήπανση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τους αισθητήρες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι το σύστημα αφομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα από ραντάρ, από δορυφόρους, από οτιδήποτε, από πύλιους σταθμούς, για να μας δώσει μια βραχία πρόγνωση 3 με 6 ώρες. Αυτά γίνονται στην Αμερική και τα χρησιμοποιούν σε επιχειρησιακή χρήση, σε επιχειρησιακό βάθμο. Και σε κάποιες άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο το οποίο τρέχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, τρέχει το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, είναι το μοναδικό που τρέχει αυτό το μοντέλο και μας δείχνει βραχυπρόθεσμη πρόγνωση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, που ονομάζεται LAPS, και αυτή είναι η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση που σου λέει στην επόμενη μισή ώρα τι μπορεί να σου συμβεί. Το ίδιο βγάζεις και για τη θερμοκρασία. Και κλείνοντας, θέλω να σας παρουσιάσω τις επιστημονικές ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός από την ΕΜΗ. Η ΕΜΗ είναι η υπηρεσία, η επίσημη υπηρεσία, η οποία βγάζει την πρόγνωση σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Εδώ είναι οι επιστημονικές ομάδες, οι συνεργάτες μου με το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών. Ο κύριος ερευνητής είναι ο Γιάννης Κοραλόγερος, ο οποίος βασικά δουλεύει με το μετεωρολογικό ραντάρ, το αυτοκινούμενο μετεωρολογικό ραντάρ, το μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Οι άλλες επιστημονικές ομάδες είναι ο κύριος Καλιμέρης, ο οποίος έχει το Ionian Weather Site, το οποίο μας δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις μετεωρολογικές συνθήκες. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τον καθηγητή Ευάγγελο Μπαλτά, ο οποίος καθηγητής χρησιμοποιεί διάφορα υδρολογικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση και τίμηση πλημμυρών. Είναι ο τομέας εντατικών χωρών και περιβάλλοντος, ο οποίος είναι ο διευθυντής του τομέα, ο οποίος καθηγητής. Ο συνάδελφος από το Χαροκόπιο, ο Πέτρος Κατσαφάδος, ο οποίος
είναι ο μοναδικός που έχει εντάξει αυτή τη στιγμή το βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σύστημά του στη σελίδα του χαροπόδιου, το οποίο βγάζει και πρόγνωση. Ο κύριος καθηγητής, ο Παναγιώτης Ωνάστος από το ΕΚΠΑ, ο οποίος βασικά, ο κύριος καθηγητής, έχει φτιάξει μια βάση δεδομένων φυσικά με οπτικά, δηλαδή μπαίνει ο κόσμος και λέει, είδα ένα μνημοστρόβιλο, ένα ηλεκτροστρόβιλο. Το μαράζι του είναι ότι δεν υπάρχει ένα ραντάρ το οποίο να μπορέσει να μας δείχνει αν όντως υπάρχει ανεμοστρόβιλος και πού υπάρχει ο ανεμοστρόβιλος, ιδιαίτερα στην περιοχή της περιφέρειας του Ιωνίου. Και φυσικά έχει και τη σελίδα που βγάζει πρόγνωση. Ο συνάδελφος και συνεργάτης Αρχίδης Μπατζόκας, ο οποίος καθηγητής από το Εργαστήριο Μετρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο οποίος βγάζει πρόγνωση και για φωτιές στην περιοχή και η οποία καλύπτει και την περιοχή της Κέρκυρας. Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται επιχειρησιακά στην περιφέρεια Ιωαννίνων για πυρκαγιές και το χρησιμοποιεί η υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο κύριος Κάλλος, παλιός καθηγητής, από τους πρώτους αυτούς που έφτιαξε το Σκύρωνα, που αυτή τη στιγμή τρέχει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι καθηγητής στο φυσικό, στο τομέα περιβάλλοντος. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω για το διασυνοριακό πρόγραμμα που θα συντονίσει ο κύριος καθηγητής ο Αριστείδης Μπατζόκας, το οποίο βασικά σε συνεργασία με συνεργάτες από την Αλβανία θα στήσουμε ένα τέτοιο σύστημα πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων και για πυρκαγιές, με όσα λεφτά μπορέσαμε να βρούμε από το συγκεκριμένο από τη συγκεκριμένη προκήρυξη. Ο Πέτρος, ο Κατσαφάς από το Χαροπούδιο θα μας φτιάξει με όσα λεφτά μπορέσουμε να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα βραχίας πρόγνωσης. Και ναι, θα φέρουμε το μετρολογικό ραντάρ του αστεροσκοπίου και θα κάνουμε και μια ανοιχτή εκδήλωση να έρθετε να το επισκεφτείτε, να το δείτε, να δείτε ότι δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι το οποίο βοηθάει τον κόσμο και θα είναι στην Κέρκυρα όταν με το καλό και αν ξεκινήσει το Ελλάδα-Αλβανία να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις τέτοιου φαινομένου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...